Και ο γιατρός στις κατηδίαν επισκέψεις μας μου έλεγε ότι η κλινική είναι, γιατί το ρωτούσα, είναι η μοναδική κλινική που έχει τράπεζα αίματος. Και είχαν δυο μπουκάλια, λέει, και αυτό μου είπε ότι είναι οι προδιαγραφές για μια κεσαρική. Και του λέω, μια γυναίκα που σας είπα έχασε πολύ αίμα στο σπίτι, μέχρι να τη μεταφέρω και στο αυτοκίνητο, αυτές ήταν οι προδιαγραφές. Δεν έπρεπε αυτό το αίμα να αναπληρωθεί. Ναι. Βέβαια, εδώ δεν θα κάνουμε δικαστήριο, κύριε Αθανασιάδη. Έχω υποβάλει τη μήνυση κατά συγκεκριμένο. Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν. Στεκόμαστε στο γεγονός αυτό καθεαυτό και στην ανάγκη που έχει η σύζυγό σας. Ήθελα να δούμε και τον κύριο Μαυρουδή, τον θείο της σύζυγού σας, τον θείο της Μαρίας Τσομπανίδη, για να μας πείτε κι εσείς τις δικές σας σκέψεις, κύριε Μαυρουδή. Αν είναι εύκολο, ναι, να δούμε και τον κύριο Μαυρουδή, ναι. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Αθανασιάδη. Εμείς τη φέραμε τη Μαρία για να γεννήσει. Ενώ πριν τρεις μέρες την εξέτασε ο γιατρός και λέει: πώς πάμε, γιατρέ? Πάμε πολύ καλά, λέει. Μη στεναχωριέσαι. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάτι, θα τρέξει αμέσως σε μένα. Λέει: τελείωσε. Το παιδί θα το πάρουμε με κυσαρκή. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας η Μαρία? Θα το παίρναμε με κυσαρκή. Το πρόβλημα το είχε. Είχε το πρόβλημα. Όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ναι, το άλλο πρόβλημα υγείας, το οποίο συνέδραμε στην επιπλοκή αυτή, δεν είχε. Δεν υπήρχε. Ενώ ο πατέρας, ο σύζυγος της Μαρίας, την προειδοποίησε τον γιατρό και λέει: έρχομαι, λέει, με αιμορραγία. Ετοιμάστε χειρουργία, τι θα κάνετε, σου. Και όταν πήγε εκεί πέρα ο γιατρός δεν ήταν εκεί πέρα. Περίμενε μία ώρα. Δεν ήρθε ο γιατρός. Και όταν ήρθε με γραβάτες και με αυτά, ο γιατρός έπαθαν την πλάκα. Μετά από μία ώρα. Μετά από μία ώρα. Ενώ έπρεπε να έχουν 40 φιάλες αίμα, είχαν μόνο 2 φιάλες αίμα. Εάν υπήρχε έγκαιρα το αίμα, αν βρισκόταν έγκαιρα το αίμα, ίσως θα είχε σωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Αθανασιάδη, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπήρχε αίμα. Δεν υπήρχε αίμα. Είναι μια μεγάλη κλινική, κύριε Τσομπανίδη. Από τις καλές, υποτίθεται. Από τις καλές κλινικές. Μάλιστα. Και όταν τους ρωτήσαμε καλά, 2 φιάλες αίμα, ναι, λέει, μια κυσαρκή, λέει, χρειάζεται 2 φιάλες αίμα. Μα εδώ το ξέραμε το πρόβλημα. 2 ώρες αιμορραγούσε η κοπέλα, είχε αιμορραγία, έπρεπε να προετοιμαστείτε, να φέρετε αίμα, να κάνετε τα πάντα. Το ενδιαφέρον πάντως. Και το συγκλονιστικό είναι ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό που συνέβη στη Μαρία Τσομπανίδου στην κάθε μία από τις γυναίκες. Κύριε Θανασιάδη. Εδώ απάνω έχω να πω και κάτι άλλο. Ναι, μετά από μία εβδομάδα, ναι, μας συμβαίνει το ίδιο περιστατικό. Συνέβη στην ίδια. Ίδιο περιστατικό. Στην ίδια κλινική. Στην ίδια κλινική. Εμορραγούσε, δεν την ανοίξανε όμως. Τη λέγανε, ναι, πάθαμε το ίδιο πάθαμε με τη Μαρία, τη στείλανε στο νοσοκομείο κατευθείαν. Α, τη σώσανε η γυναίκα. Σώθηκε η γυναίκα. Ίδια περίπτωση. Ναι, κύριε Τσομπανίδη, τι θέλετε να πείτε? Ναι, είναι αυτή η περίπτωση. Απλά από τον δεύτερο μήνα, στις 2 από τους υπερήχους που είχαμε κάνει σε ειδικό διαγνωστικό, ναι, είχε διαγνώσει ο γιατρός, ο ακτινολόγος, χαμηλή θέση πλακούντα. Λοιπόν, και ήταν ένα σήμα κινδύνου. Και στον τρίτο μήνα είχε μια μικρή αιμορραγία η σύζυγός μου, που βέβαια αυτά ο γιατρός τα ήξερε όλα και του είχα αναλύσει πολύ καθαρά. Πέστε μου κάτι τελευταίο, κύριε Τσομπανίδη. Μετά από την δημοσιοποίηση, χθες έγινε η δημοσιοποίηση του θέματος, του προβλήματος, σας τηλεφώνησαν από την κλινική να σας πούνε ότι τουλάχιστον θα βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της υγείας της συζύγου σας, να βοηθήσουμε οικονομικά ή ότι μπορούμε να κάνουμε γνωριμίες σε άλλα νοσοκομεία του εξωτερικού? Τίποτα, απολύτως. Κύριε Αθανασιάδη, να σας πω. Δηλαδή, ανθρώπινα έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση. Κύριε Αθανασιάδη, όταν τους συμπεριφερόμασταν καλά, γιατί ήμουνα μόνος μου. Στις πρώτες μέρες ήταν κάθε μέρα εκεί. Ήταν πολύ λαλίστατοι, ναι, γιατί περιμέναν άλλα πράγματα. Περιμέναν λεφτά. Οι κύριοι. Περιμέναν λεφτά. Λεφτά περιμέναν, δεν περιμέναν ότι θα αντιδράσω έτσι. Γιατί είχα μια εντύπωση και τι καλοί άνθρωποι είστε. Εν πάση περιπτώσει ήταν λαλίστατοι και τα έχω γραμμένα όλα τι λέγανε και οι συγγενείς μου. Ερχότανε, μόλις άρχισαν οι γκρίνιες από κάποιους συγγενείς, ναι, λοιπόν, τα υπονοούμενα μεταξύ τους και τα ακούγαν αυτοί. Ερχόταν το βράδυ που έμενα μόνος μου εγώ μετά τις 1 η ώρα, 12 η ώρα που κλείνανε το ιατρείο του, και εκεί πλέον οι συγγενείς δεν ήταν, έφευγαν όλοι. Μόλις έκανα αίτηση στην κλινική να πάρω το ιστορικό, τι συνέβη κατά τη διάρκεια. Άλλαξαν συμπεριφορά. Ούτε τηλέφωνο και δεν πάτησε και ούτε ένα τηλέφωνο 19 μήνες, αν αυτό είναι ανθρωπισμός. Εγώ να σας πω, κύριε Αθανασιάδη. Δυστυχώς είναι εμπόριο. Η αξία της ζωής δεν είναι μόνο το χρήμα, κύριε Αθανασιάδη. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη αξία την οποία δεν σέβονται κάποιοι. Εμένα, κύριε Αθανασιάδη, με σκορπίσαν τη ζωή. Αλλά και εγώ δεν θα κάνω πίσω.
Όχι, να μην κάνετε και καλά, κάνετε και διεκδικείτε. Πέστε μας, η σύζυγό σας της μιλήσατε, της είπατε ότι έγινε θέμα στις τηλεοράσεις, ότι θα καταλαβαίνει... Τίποτε δεν καταλαβαίνει. Της μιλάω και δεν καταλαβαίνει. Της μιλάω, κλαίει, ανοίγει τα μάτια, τι να πω, τι να πω. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Είναι θρήνος, είναι άλλο. Ας μείνουμε σε αυτά και ξέρετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας μέχρι να δικαιωθείτε. Γιατί πραγματικά φαίνεται ότι έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη περίπτωση όπου η πολιτεία αυτή τη φορά δείχνει το σκληρό της πρόσωπο. Είναι η περίπτωση μιας πολύτεκνης οικογένειας. Είναι η οικογένεια Τσιφρίκα, η οποία είναι σεισμοπαθής οικογένεια και αρνείται η πολιτεία να δώσει το επίδομα που δικαιούται αυτή η οικογένεια εξαιτίας των σεισμών, ακριβώς γιατί η σύζυγος, η μητέρα των τεσσάρων παιδιών, είναι κυπριακής υπηκότητας και όχι ελληνικής. Στη μικρή αυλή του σπιτιού τους βρίσκουν καθημερινά το παιχνίδι. Τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Τσιφρικά έχουν καταφέρει με τα γέλια και τις φωνούλες τους να κάνουν ευτυχισμένους τους ανθρώπους που τα έφεραν στον κόσμο. Και εκείνοι προσπαθούν να τους προσφέρουν τα πάντα. Ακόμα και στη σκηνή που έστησε μετά το σεισμό το νεαρό ζευγάρι, η μητέρα έχει φροντίσει να τη μετατρέψει σε ένα μικρό παιδικό δωμάτιο. Η Ντίνα Τσιφρικά και ο σύζυγός της έβλεπαν μέσα σε λίγα χρόνια την οικογένειά τους να μεγαλώνει και το μικρό του σπίτι γρήγορα να ξεχυλίζει από παιδικές φωνές. Παρόλο που από το πρώτο κιόλας παιδί η οικονομική τους κατάσταση χειροτέρευσε, όπως λένε, ποτέ δεν σταμάτησαν να δέχονται τα δώρα που τους έστελνε ο Θεός. Όταν πριν από λίγους μήνες απέκτησαν ένα κοριτσάκι, το νεαρό ζευγάρι έκανε αίτηση για την παροχή επιδόματος πολυτέκνων. Ένα ποσό που θα βοηθούσε την οικογένεια να καλύψει τις ανάγκες της. Όμως το επίδομα δεν ήρθε ποτέ και η απάντηση ήταν ότι τα χρήματα δεν δικαιούταν μητέρα που δεν είχε την ελληνική υπηκότητα. Μου έρχεται απόρριψη της αίτησης λόγω του ότι είμαι κυπριακής καταγωγής. Κυπριακής υπηκότητας, όχι καταγωγής, γιατί ελληνική καταγωγή έχουμε. Μου λένε ότι πρέπει να κάνω χαρτιά για να πάρω ελληνική υπηκότητα. Τα φτιάχνω και αυτά τα χαρτιά. Ελληνική υπηκότητα πρέπει να πάρω σε 10 χρόνια διαμονή μου στην Ελλάδα, που δεν έχω αυτά τα χρόνια. Δεν ζητάω ελεημοσύνη, αλλά ζητάω κάτι που το δικαιούνται, πιστεύω, τα παιδιά μου. Γιατί αυτό το επίδομα τους ανήκει. Είναι για τα παιδιά, δεν είναι για μένα. Η Ντίνα Τσιφρικά δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως στη χώρα μας αντιμετώπιζε τέτοιου είδους προβλήματα. Και ιδιαίτερα από την ίδια την πολιτεία. Μάλιστα, όπως λέει, δεν ήταν λίγες οι φορές που στο παρελθόν κάποιος νόμος την εξαιρούσε από τα δικαιώματα που απολάμβαναν οι υπόλοιποι Έλληνες. Στο σχολείο των παιδιών ζητάνε κάρτα αναλωδαπού όταν θα τα γράψεις. Για να γραφτείς για δουλειά σου ζητάνε κάρτα εργασίας. Πρέπει να πάρεις άδεια για να εργαστείς. Πήγα προχθές για να κάνω αίτηση στα λεωφορεία. Και ζητάνε και η ελληνική υπηκότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι η Κύπρος μένει έξω. Είμαι νόμιμος πολίτης μόνο στα δικαιώματα. Δηλαδή, υποχρεώσεις έχω απέναντι στην Ελλάδα. Όλες τις υποχρεώσεις τις έχω. Δικαιώματα δεν έχω στην Ελλάδα. Μετά την απόρριψη της αίτησης για την παροχή του επιδόματος πολυτέκνων, η νεαρή μητέρα χτύπησε αρκετές πόρτες για να βρει το δίκιο της. Από το Υπουργείο Εργασίας και την Ένωση Πολυτέκνων μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Όπως λέει όμως, κανείς δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει. Ο νόμος ήταν σαφής και απαράβατος. Πρέπει να υποστηρίζουν τις οικογένειες τις πολύτεκνες και να υποστηρίζουν τις οικογένειες. Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οικογένειες ενωμένες, αγαπημένες, γιατί τα προβλήματα τις ενώνει. Αλλά θέλουν και βοήθεια. Για το νεαρό ζευγάρι, τα τέσσερα παιδιά τους είναι ότι το πολυτιμότερο έχουν. Βλέποντας το χαμόγελό τους, ξεχνούν ακόμα και τις δυσκολίες της ζωής. Τα θέλω τα παιδιά, δεν μου ήρθαν έτσι από τον ουρανό. Τα παιδιά τα ήθελα. Και αν είχα οικονομική δυνατότητα θα έκανα και άλλα παιδιά. Γιατί μ' αρέσουν, γιατί τα αγαπώ, γιατί αυτά είναι η ζωή. Τα κουβεντιάζουμε για το δημογραφικό πρόβλημα, γίνονται προτάσεις να ενισχυθούν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολλά παιδιά. Εδώ βλέπετε τη γυναίκα αυτή, είναι Κύπρια στην καταγωγή, η οποία δεν παίρνει το επίδομα για τα παιδιά της, επειδή ακριβώς δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Ας συνδεθούμε τώρα για να ακούσουμε τις δικές σας καταγγελίες με την αίθουσα σύνταξης και τον Μανώλη Νταλούκα. Καλημέρα, Θανάση. Η μέρα λατρείας μετακινήσεων και συμφωνιών για τους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα σήμερα, Θανάση. 26 Οκτωβρίου. Η λατρεία της μνήμης του μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου. Α, μάλιστα. Και έχουμε πολλά τηλέφωνα
από φίλους Σαρακατσάνους από τη Θεσσαλονίκη και λέει αναφερθείτε και σε εμάς. Τι έχουμε να πούμε για τους Σαρακατσάνους. Την τιμητική μας. Η 26η Οκτωβρίου, Θανάση, είναι το μεγάλο ορόσημο όπου οι νομάδες, οι κτηνοτρόφοι, κατεβαίνουν από τα βουνά στα χυμαδιά. Mm-hmm. Δύο είναι τα μεγάλα ορόσημα στην αγροτική μας ζωή, Θανάση. Η μέρα του Αγίου Δημητρίου, 26η Οκτωβρίου, και 23 Απριλίου, η μέρα του Αη Γιώργη, mm-hmm. όπου ανεβαίνουν πάλι από τις πεδιάδες στα βουνά. Ο λαός μας, η αγροτική μας ζωή, λειτουργεί με το σύστημα των εξαμήνων. Την τιμητική τους λοιπόν. Και όχι μόνο οι Σαρακατσάνοι πάντως. Όλοι οι νομάδες, όλοι οι κτηνοτρόφοι. Βεβαίως, Θανάση, και να πούμε ότι σήμερα σε πολλές περιοχές ανοίγουν και τα κρασιά. Τα καινούργια κρασιά αρχίζουν από σήμερα. Ολοκληρώνεται το άνοιγμα μέχρι τις 3 Νοέμβρη, όπου γιορτάζεται και ο Άη Γιώργης ο Μεθυστής και γίνονται σε πολλούς τόπους πανηγυράκια. Mm-hmm. Καλά κρασιά λοιπόν, καλά ανοίγματα. Και χρόνια πολλά σας ανοίξουν. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες, Μίτσους, Μίτσουλες, Δημητρούλες, σε όλο τον κόσμο. Όσο αφορά στις καταγγελίες τώρα, Θανάση. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μόνο αν είναι κάτι εντυπωσιακό, Μανώλη, κάτι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Κάτι που διαλέγω αμέσως που μας έκανε εντύπωση, η περίπτωση της κυρίας Κλαδάκη από την Τραπετσόνα, που καταγγέλει ότι τα παιδιά της απειλήθηκαν με αποβολή. Ναι. Διότι δεν είχαν ξεχωριστές μπογιές στο μάθημα της ζωγραφικής. Η κυρία Κλαδάκη είναι μια φτωχή γυναίκα. Δεν έχει χρήματα να αγοράσει και στα δυο της παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδάκια να έχουν κοινά τις μπογιές της ζωγραφικής. Ο δάσκαλος, αντί να δείξει κατανόηση, τα απείλησε ότι θα τα αποβάλει αν ξανάρθουν με κοινές μπογιές. Μανώλη, να μείνουμε σε αυτά. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγη ώρα για να μας πεις και τις υπόλοιπες καταγγελίες. 4897662 και 663 είναι τα τηλέφωνά μας. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Νταλούκα και να δούμε αν έχει πάρει τις μπογιές στο Γιάννη Τσαραγκλής. Καλησπέρα Γιάννη, τι γίνεται. Έχεις μπογιατίσει τα limit down και τα limit up? Όχι ακόμα, δεν έχουμε ξεκινήσει. Α, τώρα και από το πρωί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και λένε τι θα γίνει, πού θα πάει. Όλοι έχουν ένα φόβο. Έχουμε συνδεθεί πλέον. Καλά, για την ακρίβεια σε ρωτούν άλλο. Πες μας μια μετοχή να παίξουμε. Δεν υπάρχουν. Αλλά δεν μπορείς να τους απαντήσεις. Άμα ήθελα να απαντήσω. Όχι, και δεν είσαι χρηματιστής. Με τις επίσημες ανακοινώσεις του χρηματιστηρίου. Όπου εδώ λέει, βλέπω τη Δάρινγκ να απαντάει άλλα πράγματα από αυτά που γράφονται. Βλέπω την εταιρεία ελληνική εταιρεία μπισκότων να απαντάει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το Κατσέλη και όλα αυτά κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θα συνέστηνα τους φίλους τηλεθεατές της εκπομπής να διαβάζουν και αυτές τις επίσημες ανακοινώσεις του χρηματιστηρίου, όπου στέλνουν επιστολές οι ίδιοι επιχειρηματίες. Για να έχουν σαφή εικόνα για τις επιχειρήσεις τα δημοσιεύματα. Και τη δυναμική τους. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν κανένας διαψεύδει εδώ δεν την κάνει τη δουλειά. Ωστόσο όμως βλέπει κανένας το στίγμα. Εδώ, σε αυτή την κίνηση που θα σας βοηθάμε κι εμείς να τα διαβάζετε κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε και ποιες μεταβολές γίνονται στα μετοχικά κεφάλαια. Δηλαδή, αν ένας βασικός μέτοχος πούλησε 2%, όπως παράδειγμα εδώ φαίνεται ο κύριος Αθανάσιος Πουλιάδης, πούλησε 577.000 μετοχές και μείωσε το ποσοστό του από το 66% στο 64%. Είναι ειδήσεις που σίγουρα ενδιαφέρουν, ακριβώς για αυτό που λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες μέρες, ότι πρέπει να έχει ο κόσμος πια σαφή εικόνα για την. Τέλειωσε λίγο το παιχνίδι αυτό, το χαροπό του ενθουσιασμού. Τώρα πρέπει να, για τη δυναμική να είναι ενημερωμένος. Για να ξέρει τι κάνει, που βρίσκεται mm-hmm. και τι. Γιάννη, θα τα πούμε σε λίγη ώρα όταν θα ανοίξει η συνεδρίαση. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Περνάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.